Κατερίνα Γκαγκάκη, Μπέση Μάλφα, Αλέξανδρος Ρήγας και Γεράσιμος Γενατάς. Αυτά τα τέσσερα λαμπερά πρόσωπα θα μεταμορφώσουν τις Κυριακές μας, μιας και είναι η κριτική επιτροπή του καινούργιου σόου του Αντένα Your Face Sounds Familiar. Θα δούμε ανθρώπους πολύ γνωστούς και αγαπημένους του ελληνικού θεάματος, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν κάποιους άλλους πολύ γνωστούς και αγαπημένους του ελληνικού και ξένου θεάματος, κατά κύριο λόγο τραγουδιστές. Βρεθήκαμε στο στούντιο του Γιώργου Καλφαμανόλη και έχουμε όλο το παρασκήνιο. Σας ξαναβλέπουμε σε ρόλο εντός εισαγωγικών κριτή. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Γιατί τα τζάμια δεν έχω κάνει ακόμα. Τα κάνω όμως τώρα σε λίγο. Είναι τα τζάμια, έχω και το προάβλιο. Εντάξει, δεν θα μπορούσα ποτέ να πω. Όχι, πρώτον, να σας πω κάτι, θα σας το πω πολύ ειλικρινά. Για μένα είναι ψυχοθεραπευτικό. Είναι τόσο ωραίο, τόσο ευχάριστο. Και δεν σας κρύβω ότι όταν δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους όσα χρόνια σε άλλο επίπεδο, το να δουλέψεις και να κάτσεις δίπλα τους, για μένα είναι τιμή. Επειδή σας έχουμε έτσι λίγο στο μυαλό μας ως ζυζάνιο, δεν ζηλεύετε που θα είστε εσείς από την πλευρά του σοβαρού και όλοι οι ηθοποιοί θα μεταμορφώνονται, θα αλλάζουν περούκες? Ζηλεύω πάρα πολύ. Ζηλεύω θανατηφόρα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Όχι ακριβώς το να ζηλεύουμε, αλλά στο θέατρο η δουλειά η δική μας είναι ακριβώς αυτή, να εντός ή εκτός εισαγωγικών να μεταμφιεζόμαστε. Οπότε από αυτή τη μεριά εγώ θα εκφράζω συνέχεια τη ζήλια μου επειδή θα ήθελα να είμαι από την άλλη μεριά. Νομίζω ότι αυτό που καλούνται τα παιδιά να κάνουν είναι πολύ δύσκολο, αλλά γι' αυτό είναι και πάρα πολύ όμορφο και μπορεί να έχει ένα πραγματικό στοιχείο δημιουργίας και καλλιτεχνίας. Μοιάζεται πάρα πολύ μικρότερος από την ηλικία που είστε. Θα μου επιτρέψεις, μιλάω στον κάμεραμάν, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που κατάφερε ένα κουτί που λέγεται κάμερα. Θα τη φιλήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλήθεια, μου είπαν την ηλικία σας και δεν το πείστε. Είμαι γεννημένος το 1961. Είστε ο μεγαλύτερος από τους κριτές. Πρέπει να με σέβονται. Μεγαλύτερος. Αυτό μου. Μεγαλύτερος όταν ηλικιακά. Πολύ μεγαλύτερος. Σας ρωτώ γιατί είναι και το target group μου. το ερωτικό, όχι γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί αν είναι μεγαλύτερος και είναι στο σωστό target group, να το σκεφτώ και έτσι. Τι ωραία να προκύψουν έρωτες. Ένας είναι, παιδιά. Έχει να ξέρουμε, παιδιά. Αλλά να τα ρωτήσουμε αυτά. Δεν είναι. Πού να πάτε σε λάθος επιτροπή. Δεν κατάλαβα. Μην είχατε πάει με το Λεβέντη και το Θεοφάνους. Εδώ έχουμε δουλειές. Είναι κάτι λίγο κόντρα σε εσάς. Δεν σας έχουμε συνηθίσει σε πάνελ τηλεοπτικά, κριτής. Βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά art το αποτέλεσμα. Ίσως και αυτός είναι και ένας από τα κίνητρα, εν πάση περιπτώσει. Ότι ήταν πολύ ξαφνιαστικό έτσι κι αλλιώς ως πρόταση. Πολύ δελαστικό, πολύ εξωστρεφές, χαρούμενο. Θα είστε αυστηρός. Επειδή υπάρχουν εδώ κυρίες οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι πολύ αυστηρές. Είδα τις δύο ξανθές κυρίες στο πάνελ. Φαντάζομαι ότι εμείς πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί. Είναι τόσο καινούριο, τόσο μοναδικό, τόσο θα γνωρίσει ο κόσμος και τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, θα τους βλέπει πια με άλλο μάτι. Είμαι σίγουρη για αυτό το πράγμα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι νωρίς και δεν θα μιλήσουμε για φαβορί, υπάρχουν όμως αγαπημένοι στους παίχτες. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι και το ζώδιό μου, είναι και ο χαρακτήρας μου, έτσι που θέλω να είμαι δίκαιη και ισορροπώ αρκετά τα πράγματα. Όχι, δεν υπάρχουν αγαπημένοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Όλοι παιδιά μας. Πολύ χριστιανικό ακούστηκε αυτό. Αυτά έγιναν χθες. Και δεν είναι δικό σου.